Θα επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των προηγούμενων ημερών. Θα δούμε τι γίνεται, τι έγινε στη Βορειοανατολική Αττική. Βλέπετε τον κύριο Χλίκα. Ο κύριος Νίκος Χλίκας είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και διπλά ευχαριστώ που είσαστε τέτοια μέρα εδώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, κύριε Χλίκα. Χρόνια σας πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε, μια και ξέρετε, τι πυρκαγιά ήταν αυτή. Ήτανε μέγα πυρκαγιά, ήτανε μέγα πυρκαγιά, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Να δούμε τα χαρακτηριστικά. Πότε θεωρείτε μια πυρκαγιά ότι είναι μέγα πυρκαγιά? Μια πυρκαγιά η οποία και 100.000 στρέμματα, 80.000 στρέμματα, δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρή πυρκαγιά. Εκ των πραγμάτων. Και θεωρώ ότι είναι μια πυρκαγιά η οποία έχει τα χαρακτηριστικά για να τονιστεί, να ανοίξει, να πάει στην κατηγορία της μέγα πυρκαγιάς. Mm-hmm. Εξαρτάται ο χαρακτηρισμός της από τι έχει κάψει, ποιο είναι το αποτύπωμα ή το πόσο έντονη ήταν σε συνδυασμό με τον καιρό, με τον αέρα. Κοιτάξτε να δείτε, οι μεγάλες φωτιές συνήθως συνδυάζονται και με δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Εάν δεν έχει ευνοϊκό άνεμο, δεν είναι μεγάλος αέρας, δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά, δεν μπορεί να γίνει μεγάλη πυρκαγιά. Δεν φτάνει από μόνο του όσα ανθρώπινα λάθη και να κάνουμε να μεγαλώσει πυρκαγιά και να γίνει μεγάλη. Προφανώς έχει πάντα ένα μεγάλο αέρα. Άλλωστε εμείς γνωρίζουμε στη χώρα μας ότι τον Αύγουστο μήνα πάντα υπάρχουν τα μελτέμια, πάντα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες του ανέμου, οι οποίες είναι αναμενόμενες. Τις περιμένουμε τον Αύγουστο. Δεν είναι κάτι που ήρθε πρώτη φορά. Η κλιματική κρίση όμως το έχει κάνει πιο έντονο, έχει κάνει πιο ακραίες τις πυρκαγιές. Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση μεταβάλλει τις συνθήκες. Προφανώς, όταν έχω παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργούνται οι συνθήκες για να εξαπλωθεί πιο γρήγορα η φωτιά. Διότι έχω ξερό υπόροφο, ξερό η παρεδαφιαία βλάστηση, άρα λοιπόν μπορεί να φύγει η φωτιά πιο γρήγορα με ένα δυνατό άνεμο από ό,τι θα μπορούσε να φύγει εάν δεν είχα 40 βαθμούς και είχα 28. Είναι προφανώ. Αυτό. Η κλιματική κρίση επηρεάζει. Επηρεάζει και αυτά τα φαινόμενα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα τα βλέπουμε πιο τακτικά, δηλαδή τα φαινόμενα έξαρσης πυρκαγιών αυτή την περίοδο με την κλιματική κρίση, πιθανώς θα έχουμε αυξημένο αριθμό πυρκαγιών και πρέπει να είμαστε σε μεγαλύτερη ετοιμότητα να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λόγω αυτών των δεδομένων τον τρόπο συντονισμού, διαχείρισης, προετοιμασίας, πρόληψης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να επανεκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε συνολικά το θέμα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Δηλαδή, ξεκινήσουμε από την πρόληψη που θεωρώ ότι είναι το τεράστιο κεφάλαιο, ας πούμε, το οποίο πάντα περνάει σε δεύτερη μοίρα, γιατί δίδεται προτεραιότητα πάντα στην καταστολή και συνήθως μετά από μια πυρκαγιά η αποτίμηση είναι πόσα μέσα είχαμε, πόσους ανθρώπους είχαμε, πόσο κόσμο τρέξαμε, πόσα αυτοκίνητα, πόσα αεροπλάνα, πόσα ελικόπτερα. Το θέμα είναι να πάμε μια μέρα πριν την φωτιά. Τι έπρεπε λοιπόν τώρα να κάνουμε. Προληπτικά λοιπόν τώρα ας αφήσουμε τι δεν έγινε. Σεπτέμβριος μπαίνει. Τι θα πρέπει να γίνει για τη χρόνο την περίοδο την καλοκαιρινή, όχι να ετοιμαστούμε για το φθινόπωρο? Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως το πλαίσιο της πρόληψης, να υπάρξει έντονη παρουσία στο δάσος, φύλαξη 24 ώρες φύλαξη. Όχι 24 ώρες φύλαξη βοηθητική από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε και είναι πάρα πολύ χρήσιμοι οι εθελοντές και λοιπά και εθελοντικές ομάδες, αλλά χρειάζεται θεσμικά η δασική υπηρεσία να αναλάβει την 24ωρη φύλαξη του δάσους. Αναλάβει όλη την πρόληψη, κάνει ευθύνη της, η οποία θα σχετίζεται με τη διαχείριση του δάσους, με τις επεμβάσεις οι οποίες χρειάζονται να γίνουν και με την διαδικασία φύλαξης. Είτε αυτό χρειάζεται να γίνει με ανθρώπινη παρουσία, είτε
με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξανακάνουμε τα δάση με ανθρώπινη παρουσία. Δηλαδή, αυτό που χάσαμε λόγω της ανάπτυξης, λόγω των συνθηκών, και χάσαμε τον ρητινοσυλλέκτη, χάσαμε τον κτηνοτρόφο, χάσαμε τον γεωργό μέσα από το δάσος, αυτή τον υλοτόμο, αυτή ήταν η φύλακη του δάσους, η φυσική φύλακη του δάσους ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν 24ωρη βάση μέσα στο δάσος αυτή. Ήταν οι άνθρωποι που φυλάγαν το δάσος. Αυτό με κάποιον τρόπο, θα μου πείτε, θα κάνουμε ρητινοσυλλέκτες τώρα, θα κάνουμε κτηνοτρόφους. Όχι, να δοθούν κίνητρα να μείνουν στον τόπο. Κάτι. Για να μπορέσουν απαραίτητα είναι αυτά τα επαγγέλματα. Είναι για την επιβίωσή μας. Είναι η αποχώρησή τους που προφανώς είναι κάτι, μοιραία. Να επιστρέψουμε τόσο ώστε να ενισχύσουμε τους φυσικούς φυλακείς του δάσους και να ενισχύσουμε οργανωμένα την πρόληψη. Οργανωμένα. Διότι το να κάνουμε ας πούμε έργα εκατομμυρίων με πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Καθαρισμών, αραιώσεων, αντιπυρικών ζωνών κλπ. Από μόνα τους. Λένε πολλά, αλλά δεν φτάνουν. Δηλαδή, όλο το ζήτημα στην πυρκαγιά είναι η έγκαιρη ενημέρωση και η έγκαιρη επέμβαση. Αν λοιπόν χάσω τα πρώτα πεντάλεπτα που λέμε της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά έφυγε. Με έναν άνεμο, όπως είπατε νωρίτερα, 8 μποφό, προφανώς θα σου φύγει. Αν φύγει από ένα σημείο συγκεκριμένο, ακολουθήσει ένα ανάγλυφο στο οποίο έχει λεκάνες από ροής ρέματα και η πυρκαγιά ακολουθήσει το κάθε ρέμα, ανοίγονται τα μέτωπα και από ένα γίνονται 5 και 3 και 7 κλπ. Είναι δύσκολη επέμβαση. Σε μία επόμενη... Νομίζω ότι πρέπει το ισοζύγιο πρόληψη καταστολή κάποια στιγμή να ισορροπήσει, αν όχι να υπερκεράσει η πρόληψη την καταστολή που σήμερα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σε μια επόμενη σύνδεση μαζί σας, γιατί τώρα πλέον θα πάμε σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Χλίκα, θα δούμε τι έχει αφήσει πίσω αυτή η πυρκαγιά, πόσο θα επηρεάσει το κλίμα της Αττικής, αλλά αυτά από την εβδομάδα, την προσεχή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα και πάλι χρόνια πολλά.